Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο. Η Κύρα ανακαλύπτει τις δουλειές του Παράσχου, όπως σας έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, βάζοντας φυσικά τον εαυτό της σε άμεσο κίνδυνο, στην προσπάθειά της να ανακαλύψει ποιος σκότωσε την κόρη της. Η Κύρα δεν πρόκειται να αφήσει τον θάνατο της Αγγελικής να περάσει έτσι. Έχουμε δει ότι πρόκειται για μια δυναμική γυναίκα η οποία δεν διστάζει ακόμη και όταν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι έρευνές της σύντομα θα είναι καρποφόρες. Παρακολουθώντας τον Βίκο και τον Δαμαλά, η Κύρα μαθαίνει μια πληροφορία που τη φέρνει κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Μαθαίνει για το διπλό ρόλο που παίζει ο Παράσχος, ο οποίος δεν είναι τελικά μόνο στενός συνεργάτης του Θέμη, αλλά και του Βίκου. Ακόμη, θα ανακαλύψει ότι ο Παράσχος είναι αυτός που κάλεσε τον Βίκο για να κλείσει το στόμα του εκτελεστή. Λίγο αργότερα, ο Δαμαλάς ενημερώνει τον Βίκο και εκείνος με τη σειρά του τον Παράσχο, προκειμένου να προφυλαχθεί. Εκείνος όμως έχει στο μυαλό του πιο δραστικά μέτρα, καθώς ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Έτσι, κανονίζει να επισκεφτεί την Κύρα στο γραφείο της, έχοντας μόνο ένα στόχο στο μυαλό του: να τη σκοτώσει. Εκείνη το ρωτάει στα ίσα, ποιος τον έβαλε να έρθει, και αυτός απαντάει ότι το έκανε μόνος του. Τότε αρχίζει το θέατρο, λέγοντάς της ότι θέλει να φύγει από τη νύχτα και ζητάει τη βοήθειά της. Το ύφος του είναι αρκετά πιστικό και τίποτα δεν δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις. Ο Παράσχος κρύβει μια σύριγγα με δηλητήριο και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να δράσει έναντι στην Κύρα. Θα προλάβει όμως να ολοκληρώσει το έργο του